Τι κι αν τα ποσοστά των εκπτώσεων είναι μεγάλα και άκρως δελεαστικά. Τι κι αν οι περισσότεροι καταστηματάρχες προχωρούν και σε άλλες προσφορές μέσα στα μαγαζιά τους. Μάταια όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα, ό,τι και να κάνουν οι έμποροι δεν πρόκειται να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν. Ο κύριος Ομέρο Μέχα από την Κομωτινή έχει παραπάνω από 30 χρόνια δικό του κατάστημα και δηλώνει απογοητευμένος από την εμπορική κίνηση στο μαγαζί του κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, λέγοντας πως δεν θα ήταν υπερβολή να πει ότι ο τζίρος της επιχείρησής του έχει μειωθεί κατά 70%. Στα 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά ήταν η χειρότερη εκπτώσεις. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Αφού κάνουμε 50% εκπτώσεις, γιατί σου είναι και άλλες εκπτώσεις. Το μόνο που παραμένει να δώσουμε τα κλειδιά και να σηκωθούμε να φύγουμε. Τα μαγαζιά δεν βγάζουν πλέον ούτε τα έξοδά τους. Πολλοί έμποροι μάλιστα στηρίζουν τις επιχειρήσεις τους με δανεικά, αλλά για πόσο ακόμα να φέρει χαρακτηριστικά και ο κύριος Τσολάκης Παναγιώτης, ο οποίος επισημαίνει και το εξής φαινόμενο. Να συμβαίνει δηλαδή να ζητούν οι καταναλωτές εκπτώσεις στις εκπτώσεις. Δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Πριν τις εκπτώσεις είχαν περισσότερη δουλειά. Βέβαια, μεσολαβήσανε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που φοβερίσαν τον κόσμο και δεν βγαίνει ούτε στην αγορά ούτε πουθενά, με τις στοχεύσεις, με τις ιστορίες, εκπτώσεις. Εδώ χρόνο καιρό έχουμε εκπτώσεις. Σήμερα έχουμε εκπτώσεις. Όλα τα μαγαζιά έχουν εκπτώσεις. Το κακό όμως είναι ότι έρχονται και στην έκπτωση σου ζητάνε έκπτωση. Λες και τα βρίσκουμε στον δρόμο. Λες και δεν ξέρω τι ελεημοσύνη ζητάμε, τι ζητάμε. Έχουν απαξιωθεί όλα τα μαγαζιά. Όλα τα μαγαζιά έχουν πρόβλημα. Δυστυχώς και το αγοραστικό κοινό δεν βοηθάει καθόλου. Εάν είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι μεγάλη εταιρεία, ούτε δίνει σημασία εδώ και το μισόφραγκο να σε κόψει. Στις εκπτώσεις τίποτα δεν έγινε. Ο κόσμος δεν έχει χρήμα. Ζητάνε πιο φτηνότερο από τις εκπτώσεις. Έρχονται να ζητάνε ένα κιλοβοέα, πόσο λέμε, 4,5-5 ευρώ, ζητάει 4 ευρώ μας δίνουνε. Ένα πεντάκιλο 16 ευρώ, 15 μας δίνουν, 13 μας δίνουν. Δεκάλυτα το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος όταν δεν έχει λεφτά ζητάνε στις εκπτώσεις. Μπορεί λοιπόν οι εκπτώσεις να τρέχουν, ακόμα ωστόσο η εικόνα στα εμπορικά καταστήματα της Κομωτινής είναι κάτι παραπάνω από αποκαρδιωτική, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, τονίζοντας ότι τα γενναία ποσοστά των εκπτώσεων από την πρώτη κιόλας ημέρα άφησαν ασυγκίνητους τους περισσότερους καταναλωτές. Αυτό που είδαμε φέτος ήταν η πάρα πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά τους τζίρους μας. Ενώ υπήρχε δηλαδή πάρα πολύς κόσμος έξω στους δρόμους, δεν υπήρχε καθόλου σχεδόν κόσμος μέσα στα μαγαζιά μας. Οι συνάδελφοι ξεκίνησαν με πάρα πολύ υψηλά ποσοστά και τώρα που φτάνουμε στο τέλος, τα ποσοστά αγγίζουν και το 60% και το 70%.